θεσμότατε να πάει στους πρόσφυγες που αυτές τις μέρες περνάνε στην Ελλάδα. Το επόμενο κομμάτι στο κόμμα και στον πρόεδρό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Γιαννάκης τόνισε ότι οι παλαιοδοδίες της κυβέρνησης μπορεί να αντιφέρουν στα διέξοδα και ζήτησε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να είναι έτοιμο για εκλογές ανά πάσα στιγμή. Οι εκλογές, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι τόσο μακριά, ώστε η Νέα Δημοκρατία μέσα από το μεταρρυθμιστικό οργανωτικά συνέδριό της να εξελιχθεί, αλλά και τόσο κοντά, ώστε να μην κάνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στην Ελλάδα. Πότε θα συμβεί αυτό, πότε θα συνδυαστούν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, δεν το γνωρίζω, αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι είμαστε εν καιρό πολιτικού πολέμου και εξελίξεων και εκεί δεν διαλέγει συνθήκες που θα δώσει τη μάχη. Γι' αυτό και σας ζητώ να είμαστε όλοι ετοιμοπόλεμοι. Ο κ. Αβγενάκης επισήμανε περισσότερο από μία φορά ότι η σημερινή κυβέρνηση ζητάει συνένεση για θέματα στα οποία όμως είχε αποφασίσει μόνη της. Αναγκάστηκα να μπουν στους δρόμους όχι επειδή ένα ωραίο πρωί δεν τους μοιράστηκαν τα εκατομμύρια όπως κάποτε είχαν βγει περίοδο δικιά μας αξιοκρατικά όπως λέγανε, αλλά διότι έχουν νιώσει βαθιά εξαπάτηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όταν ο κύριος Τσίπρας πριν μερικούς μήνες τους έλεγε ότι ο Τσίπρας τον τραχτέρ ήταν τότε, γιατί σήμερα είναι ο Τσίπρας τον ΜΑΤ. Τους έλεγε ότι μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση έχει βρει ένα παράλληλο πρόγραμμα, φοβερό και τρομερό, όπου βάσει του οποίου και 13η και 14η σύνταξη θα πάρετε και μειώσεις στα ασφάλιστρα θα έχετε και φορολογικές ελαφρύνσεις θα πετύχουμε και το έμφυα θα καταργήσουμε και μια σειρά άλλα ευχάριστα πράγματα. Αλλά είναι εξαιρετικό να τα περιγράφεις και εξαιρετικά διαφορετικό να καλείς να τα υλοποιήσεις. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν η τοπική Νόδε αποφάσισε να βραβεύσει τον επί σειρά ετών πρόεδρό της Θρασίβουλο Μαυρομάτη. Για αυτή τη Νέα Δημοκρατία που την αγαπήσαμε, που την αγαπάμε, που μας πικραίνει, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε γιατί ξεχωρίζει. Ξεχωρίζουν και οι ιδέες της καταξιωμένες παγκόσμια, ξεχωρίζουν και οι άνθρωποι της. Αυτοί οι απλοί άνθρωποι που δεν έχουν, αν θέλετε, το φανατισμό της αριστεράς, αλλά έχουν την αξιοπρέπεια, αυτό που παλιότερα λέγαμε των νοικοκυρέων, των ανθρώπων, της ήρεμης δύναμης.